Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Health Matters. Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την παθολόγο-ογκολόγο, διευθύντρια της 4ης Ογκολογικής Κλινικής του Ομίλου Υγεία και διευθύνουσα σύμβουλο του Care & Cure Oncology Center, κυρία Φλόρα Σταυρίδη. Κυρία Σταυρίδη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση, κύριε Καρακώστα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Ογκολογική ασθενής, ογκολογία καρκίνου, τα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα και θέλω να ξεκινήσουμε με το πώς έχει αλλάξει το τοπίο στην αντιμετώπιση του καρκίνου και τι όπλα έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Πραγματικά το θεραπευτικό τοπίο στον καρκίνο σήμερα έχει αλλάξει ριζικά και δραματικά, ευτυχώς προς το καλύτερο. Θα έλεγα ότι σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολύ τα νέα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα πια να προσφέρουμε στους ασθενείς μας αυτό που λέμε εξατομίκευση. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε όλη και την πλήρη ταυτότητα ενός συγκεκριμένου όγκου, έτσι ώστε η θεραπεία που επιλέγεται να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη σε αυτόν τον συγκεκριμένο ασθενή και όχι να δίνουμε μια γενική θεραπεία όπως γινόταν στο παρελθόν. Μάλιστα. Το 2022 ήταν η χρονιά κατά την οποία είδαμε για πρώτη φορά μείωση των θανάτων από καρκίνο. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον? Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και νομίζω ότι αυτό για πρώτη φορά αντανακλά μία πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει επιτελεστεί όσον αφορά την θεραπευτική αλλά και την πρόληψη του καρκίνου τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον πάρα πολύ καλές προληπτικές και διαγνωστικές εξετάσεις με αποτέλεσμα οποιασδήποτε περιπτώσεις να διαγνώσκονται πρώιμα, έγκυρα και σωστά. Και αυτό βεβαίως έχει σαν αντανάκλαση μια καλύτερη θεραπεία και σωστή θεραπεία, αλλά και καλύτερη επιβίωση στους συγκεκριμένους ασθενείς. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο το προήμιο μιας πολύ καλής πορείας που θα έχουμε από εδώ και πέρα, με απότερο στόχο στον οποίο δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά και σε κάποιους καρκίνους το έχουμε επιτύχει. Το να βλέπουμε δηλαδή το καρκίνο σαν μια απόλυτα χρόνια νόσο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις να πετυχαίνουμε και την ίαση. Υπάρχουν κάποια είδη καρκίνου στα οποία έχουμε σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με άλλα. Ποια είναι αυτά και γιατί έχει σημειωθεί, τι έχουμε στα χέρια μας αυτούς τους καρκίνους? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί πραγματικά θα έλεγε κανείς δεν ξέρει κανείς από πού να επιλέξει. Ίσως όμως αν μπορούσα να είμαι πιο ακριβή στην ερώτησή σας, θα έλεγα πραγματικά ότι η μεγαλύτερη πρόοδο την έχουμε πετύχει σε καρκίνους όπου παλαιότερα οι ασθενείς έχουν πάρα πολύ φτωχές επιβιώσεις. Μία εξ αυτών είναι το μελάνωμα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από όχι τόσο πολλά χρόνια, πριν από μία δεκαετία περίπου, οι ασθενείς με μελάνωμα δεν επιβίωναν για περισσότερο από 6 με 9 μήνες. Αυτή τη στιγμή το μελάνωμα, με τη βοήθεια της ανοσοθεραπείας και στοχευτικών φαρμάκων, έχουμε καταφέρει να είναι όχι μόνο μία ιαθύσα νόσος, αλλά και στους ανθρώπους που έχουν προχωρημένη νόσο, θα έλεγα ότι έχουμε πετύχει μακρές επιβιώσεις και έχουμε πετύχει ώστε η νόσος να είναι χρόνια. Και ένα άλλο πολύ καλό παράδειγμα που θα ήθελα να σημειώσω είναι βεβαίως και ο καρκίνος του πνεύμονα, που πραγματικά ζούμε μία οργιώδη, θα έλεγα, ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε μεταλλάξεις, δηλαδή αλλαγές στο DNA της συγκεκριμένης ταυτότητας του όγκου, να αναγνωρίσουμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του όγκου ενός ασθενή, με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών να ιώνται ακόμα και με πάρα πολύ προχωρημένη νόσο ή να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν φάρμακα όπως είναι η ανοσοθεραπεία ή χάπια που τους εξασφαλίζουν μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Και αντίστοιχα, ο καρκίνος του πνεύμονα, όπως και το μελάνωμα, είχαν μια αρνητική πρόγνωση τα παλαιότερα χρόνια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει πάρα πολύ και η
γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά και το μελάνωμα, αλλά και τον πνεύμονα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν τώρα τις κακές βλαπτικές επιδράσεις του ήλιου, γνωρίζουν για το κάπνισμα. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι η καινούργια γενιά θα είναι πιο ευαισθητοποιημένη, πιο καλά ενημερωμένη και θα αποφύγει βλαπτικές συνήθειες που πραγματικά μπορεί να οδηγήσουν σε μια κακή ζωή στο δικό τους μέλλον. Και όπως είπατε και τα διαγνωστικά εργαλεία έχουν αλλάξει πολύ. Οπότε Βεβαίως. μπορούμε να προλάβουμε, να διαγνώσουμε πιο γρήγορα, πιο έγκαιρα. Και ξέρετε, δεν έχουμε μόνο πολύ καλές διαγνωστικές εξετάσεις, έχουμε και σχετικά φθηνές καλές διαγνωστικές εξετάσεις. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και αυτού που λέμε του Next Generation Sequencing, δηλαδή είναι μια μορφής ανάλυση του DNA που τα παλαιότερα χρόνια πραγματικά ήταν πάρα πολύ κοστογόνα, δεν ήταν εύκολο να είναι προσιτή στο ευρύ κοινό. Αυτή τη στιγμή τα κόστη ευτυχώς έχουν πέσει πάρα πολύ και είναι μια τεχνολογία που πραγματικά μπορούμε να τη βρούμε δίπλα μας, έτσι ώστε να την εκμεταλλευτούμε εμείς οι κλινικοί με το καλύτερο δυνατό τρόπο για να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στους ασθενείς μας. Όμως, εν αρχή είναι η πρόληψη. Ποιες είναι οι βασικές αρχές για να προλάβουμε το καρκίνο? Έτσι είναι, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Έτσι λοιπόν θα ξεκινούσα λέγοντας για όλα τα φύλλα ότι όλοι πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι προκειμένου να πραγματοποιούν τις προληπτικές τους εξετάσεις σύμφωνα με την ηλικία και το φύλλο τους. Τη μαστογραφία στη γυναίκα μετά τα 40 ή νωρίτερα αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό, την εξέταση του PSA στον άντρα. Μία κολονοσκόπηση πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σε όλα και στα δύο φύλλα μετά τα 45 και μετά αναλόγως των αποτελεσμάτων. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την χαμηλής δόσης αξονική θώρακος που πρέπει να γίνεται σε ασθενείς που είναι χρόνιοι καπνιστές ή πρώην καπνιστές. Κατά δεύτερο λόγο, βεβαίως, η άσκηση. Πρέπει να ασκούμεθα τουλάχιστον 75 λεπτά ενεργούς αερόβιας άσκηση είναι απαραίτητη την εβδομάδα. Δεν θα πρέπει να καπνίζουμε. Η μεσογειακή διατροφή είναι αναγκαία και απαραίτητη, πλούσια σε φρούτα, σε λαχανικά, σε όσπρια, το λάδι, το δικό μας μεσογειακό λάδι και να αποφεύγουμε τα κορεσμένα λιπαρά. Έτσι θα διατηρούμε ένα σωστό σωματικό βάρος που επίσης βοηθάει στην πρόληψη και κάποιοι λένε και για τα σωστά επίπεδα βιταμίνης D, τα οποία πια τα μετράμε και αν και εφόσον είναι χαμηλά, τότε ίσως να υπήρχε νόημα να αναπληρωθούν. Άρα λοιπόν ευαισθητοποίηση, άμεση επικοινωνία σε πρώιμα συμπτώματα με τον γιατρό μας, τον παθολόγο μας ή τον οικογενειακό μας γιατρό, προκειμένου να πιθανό να διαγνωστεί κάτι πάρα πολύ έγκαιρα. Αναφερθήκατε στην κολονοσκόπηση, να επισημάνουμε ότι έπεσε το όριο ηλικίας, γιατί αυξάνεται η συχνότητα των συγκεκριμένων καρκίνων στις μικρές ηλικίες. Έτσι είναι. Όπως το λέτε ακριβώς, πρόσφατα έπεσε το ηλικιακό όριο στα 45 έτη. Επομένως, όλοι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, ώστε να κάνουν μια κολονοσκόπηση όχι μόνο σε συμπτώματα, αλλά μία αρχική εξέταση στα 45, εφόσον δεν υπάρχει κληρονομικότητα και από εκεί και πέρα βέβαια η συχνότητα καθορίζεται ανάλογα με τα ευρήματα. Σωστά. Η κλινική σας διοργανώνει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο στις 26 και στις 27 Μαΐου, το οποίο εστιάζει σε δύο φράσεις που προσωπικά και νομίζω και όσοι μας ακούν είναι τα κλειδιά. Έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη θεραπεία. Μιλήστε μας λοιπόν για τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης και της έγκυρης θεραπείας στις νεοπλασίες. Πραγματικά αυτή η διμερίδα είναι, ξέρετε, το αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ μεγάλης προσπάθειας που έχουμε όλοι καταβάλει με την βοήθεια του Ομίλου Υγεία το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και πολύ έτσι ενθουσιώδης γιατί πραγματικά συγκεντρώνει εξαιρετικούς, μα πραγματικά εξαιρετικούς ειδικούς που καλούνται να συζητήσουν, να διαλογιστούν, να κοντραριστούν, αν θέλετε, πάνω σε φλέγοντα θέματα σε σχέση και με την πρόληψη, αλλά και με τη θεραπεία του ογκολογικού αρρώστου. Δεν υπάρχει, νομίζω, καμία αμφιβολία ότι όσο πιο έγκαιρη είναι μία διάγνωση ειδικά καρκίνου και άλλων νοσημάτων,
τόσο πιο έγκυρη και πιο ασφαλής και πιο αποτελεσματική θα είναι η θεραπεία. Αυτό λοιπόν θέλαμε να είναι, αν θέλετε, η αιχμή του δόρατος αυτού του συνεδρίου, το οποίο εγκαινιάζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, στις 26-27 Μαΐου. Τους περιμένουμε όλους να ακούσουν πολύ γόνιμους και δημιουργικούς και παραγωγικούς διαλόγους. Να επισημάνουμε ότι δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας, αλλά είναι και ανοιχτό για το κοινό. Τι θα μάθει ένας άνθρωπος όταν θα έρθει στο συνεδριό σας? Εμείς λοιπόν τους περιμένουμε όλους με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τα τραπέζια είναι πολλά, πολύ πολυπίκυλα και νομίζω ότι το γενικό κοινό έχει να μάθει πολλά, όχι μόνο εάν και εφόσον διαπραγματεύεται έναν ογκολογικό άρρωστο, γιατί έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ειδικά θέματα. Μιλάμε για την ψυχολογία του ογκολογικού αρρώστου, για τη διατροφή του, για το πώς το συγγενικό περιβάλλον μπορεί να τον βοηθήσει στην ψυχολογία του, ποια είναι τα παραϊατρικά πράγματα που μπορεί να κάνει για να τον βοηθήσει, πώς θα προλάβει τις λοιμώξεις. Άρα λοιπόν αγκαλιάζουμε τον ογκολογικό άρρωστο όχι μόνο από την αμυγός ιατρική πλευρά, αλλά και από την ολιστική του πλευρά, θα έλεγα. Από την άλλη πλευρά, για το γενικό κοινό που ίσως δεν έχει ακόμα επαφή με μια τέτοια περίπτωση, εστιάζουμε σε θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά της πρόληψης. Για παράδειγμα, θα μιλήσουν εξαιρετικοί ειδικοί όσον αφορά με το ρόλο του παθολόγου στο PSA, στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου προστάτου. Θα μιλήσουν ειδικοί διαγνώστες όσον αφορά την έγκυρη σημασία της μαστογραφίας και πού πρέπει να γίνεται μια ψηφιακή μαστογραφία, πόσο συχνά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Και έτσι λοιπόν θα μπλέξουμε το γενικό κοινό με το ειδικό κοινό, το οποίο θα καλείται να συμμετέχει σε όλους αυτούς τους διαλόγους μέσω των ειδικών που θα κοντραριστούν και σε κάποια φλέγοντα ογκολογικά θέματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που δεν έχω ρωτήσει. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την πρόσκληση, να σας συγχαρώ για την εξαιρετική πραγματικά εκπομπή την οποία παρακολουθώ από την αρχή της. Να ευχηθώ η υγεία για όλους, αλλά να πω σαν μήνυμα ότι ο καρκίνος πια δεν είναι η επάρατη νόσος, δεν είναι το έξω από εδώ. Πρέπει κανείς να τον αντιμετωπίσει με θάρρος, με οργάνωση, με συστηματικότητα και οι ειδικοί είναι εδώ, έχουμε πολύ καλούς ειδικούς στη χώρα μας, όλα τα φάρμακα τα αναγκαία και απαραίτητα προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον καθένα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.